Φίλες και φίλοι του Sat Attack, καλώς ορίσατε σε μια άλλη εκπομπή. Να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για την προηγούμενη φορά που δεν μπορούσα να παρευρεθώ μαζί σας λόγω τεχνικών προβλημάτων και θέματα υγείας. Και θέλω πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή να δώσουμε 2 λεπτά για τη μεγάλη τραγωδία που έγινε στα Τέμπη, γιατί δεν μπορούσαμε να παρευρεθούμε την προηγούμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε. Θέλω να κάνουμε μια μονόλεπτη σιγή για όλες τις ψυχές που χάθηκαν σε αυτό το μοιραίο δυστύχημα και να υπογράψουμε και να θυμίσω σε όσους δεν ξέρουν και να το υπενθυμίσω και να το υπογραμμίζω και να το αναφέρω ότι μπαίνουμε όλοι στην πλατφόρμα Change.org και υπογράφουμε για να φτάσουμε το όριο για να μπορέσουμε να κάνουμε άρση της ασυλίας των βουλευτών. Μονόλεπτη συγγύη για τα παιδιά που χάθηκαν. Λοιπόν, αιωνία τους η μνήμη και εύχομαι κάποτε να δικαιωθούν οι ψυχές τους και να όντως να πάνε στη φυλακή αυτοί που ευθύνονται πραγματικά. Γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο όλους μας πλήγωσε και μας στεναχώρησε. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δυσάρεστα και ας προχωρήσουμε στο καλλιτεχνικό κομμάτι που συζητάμε κάθε μέρα. Λοιπόν, όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έχασαν, για το Survivor μιλάμε, έχασαν όλες τις ασυλίες, οι κόκκινοι, και βγήκε υποψήφια η Έλενα Μανατίδου από την Κάλπη και η Μαρία Αντωνά. Από τον MVP βγήκε η Κατερίνα Δαλάκα, η MVP Κατερίνα Δαλάκα έβγαλε τη Χρύση από τους Μπλε. Και θεώρησαν κάποιοι ότι αυτή η είδους στρατηγική είναι κατά της κόκκινης ομάδας. Κάποιοι νόμισαν ότι η Κατερίνα Δαλάκα έβγαλε υποψήφια τη Χρύσα ως πιο δυνατή για να μπορέσουν να πετάξουν εκτός τη Μαρία Αντωνά και την Έλενα Μανατίδου. Όντως, και η αποχώρησή της προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά και πάρα πολλά κλάματα, γιατί όπως δήλωσε και παραπάνω, γιατί όπως δήλωσε στη συνέντευξή της και λίγο πριν αποχωρήσει και στη ΦΕΗ, είπε ότι τη Μαρία Αντωνά η Ασημίνα την έπιασε από το χέρι για να πάνε να δουν το στόχο και να τη βοηθήσει να μην φύγει στη μονομαχία, ενώ εμένα κανένας δεν με έβγαλε. Και όντως πιστεύω ότι ήταν άδικη η υποψηφιότητά της. Να σας πω γιατί. Άδικη με την έννοια ότι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται πόσες εβδομάδες, 2-3, πρέπει να του δίνεται άλλη μια εβδομάδα τουλάχιστον διορία για να βρει τα πατήματα του. Δηλαδή στις 3-4 εβδομάδες πιστεύω ότι πρέπει όντως να ξεκινήσει να χτυπάει το καμπανάκι. Τώρα, αν υπήρχαν αδύνατες επιλογές στην ομάδα των κόκκινων, δεν ξέρω. Βασικά, εντάξει. Ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, δηλαδή χάθηκαν οι ασυλίες και βγήκαν πιο αδύναμοι. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, όσο στρατηγικά και να το είδε η Δαλάκα. Λοιπόν, η Κατερίνα ως παίχτρια με τα καλύτερα στατιστικά από τις 4 διάλεξε το στόχο, ο οποίος ευνοούσε πάρα πολύ τη Χρύσα, για να καταλάβετε, τη Μαρία και την Έλενα Μανατίδου τις ξεπάστρεψε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτές δυσκολεύτηκαν να νικήσουν, να φέρουν πόντο. Η Δαλάκα αντιμετώπισε στον πρώτο αγώνα την Έλενα και στο δεύτερο η Αντωνά τη Χρύσα. Η Δαλάκα και η Αντωνά κέρδισαν τις πρώτες μονομαχίες. Ναι. Και η δεύτερη με Thriller. Και έτσι η τελική μάχη δόθηκε ανάμεσα στην Αμανατίδου και τη Χρύσα.
που όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί εντάξει, είναι οι δύο πιο αδύναμες. Τα λόγια της αυτούσια είναι ότι ήθελε να παραμείνει στο παιχνίδι, δεν προλάβε πολύ να το ζήσει. Είναι αυτό που ανέφερα πριν, ότι ήταν μόνο 3 εβδομάδες. Της έχει αφήσει μια γλυκόπικρη γεύση και μια καλή ανάμνηση που θα της μείνει, γιατί δεν εκπλήρωσε το στόχο της όσο ήθελε και δεν ξέρει τι άλλο να πει μέσα από τη συνέντευξη που τόνισε με δακρυσμένα μάτια ότι τα έχει χαμένα. Επίσης ανέφερε στο ότι πολλοί κόσμος θα ήθελε η Έλενα να παραμείνει στο παιχνίδι, αλλά έτσι είναι πλέον, έτσι είναι οι κανονισμοί. Δηλαδή είναι ο πιο αδύναμος και στη μονομαχία δίκαιος αδίκως, ο πιο αδύναμος φεύγει. Δηλαδή έτσι πάει πλέον το παιχνίδι στρατηγικά. Λοιπόν, με την αποχώρηση της Έλενας Αμανατίδου έχουμε δύο νέες προσθήκες, οι οποίες θα αναφέρω λίγο πιο μετά, γιατί πρώτα θέλω να αναφέρω τους νέους κανονισμούς. Πλέον το παιχνίδι θα παίζεται Κυριακή με Πέμπτη και θα είναι 4 ασυλίες και ένα έπαθλο φαγητού και επικοινωνίας. Λοιπόν, αυτές τις 5 φορές την εβδομάδα θα έχουμε 4 συμβούλια του νησιού, στα οποία θα προκύπτουν 4 υποψήφοι προς αποχώρηση. Ο MVP δεν θα έχει λόγο και η δυναμική θα πέσει λίγο πιο κάτω. Δηλαδή, θα έχει λόγο μόνο όταν σε ένα συμβούλιο κληρωθεί το φύλλο και άμα προκύψουν 2 άντρες θα διαλέξει τον έναν από τους 2 και το αντίστοιχο 2 γυναίκες. Εντάξει, εγώ το προτιμώ να μην έχει πολύ λόγο MVP. Βασικά εγώ θα το προτιμούσα να μην έχει πολύ λόγο MVP στο να διαλέγει το στόχο. Δηλαδή έτσι ευνοείς, ας πούμε, ευνοείς κάποιον που δεν είναι καλός, δεν είναι καλός ο χαρακτήρας του, στο να παραμείνει δηλαδή. Απ' την άλλη πλευρά όμως, εντάξει, είναι ο πιο δυνατός που έχει τα πιο ψηλά στατιστικά, άρα μπορεί, ναι, είναι όπως το δεις. Λοιπόν, είδαμε τους 2 νέους survivors που να φοράνε τις μπαντάνες και να πηγαίνουν στις παραλίες τους και ήταν η απορία μας πώς θα τους υποδεχτούν οι παγιοί παίχτες. Ο ένας είναι ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους, όπου είναι ηλικία 29 ετών και είναι καθηγητής φυσικής αγωγής. Είδαμε ότι με την είσοδό του έφερε και ένα πόντο απέναντι στον Παντελή, τον άλλο παίχτη, τον μπλε. Και αναφέρει στη συνέντευξή του ότι ο αθλητισμός ήταν πάντα η ζωή του και γι' αυτό και έφυγε από τις ειδικές δυνάμεις. Απέκτησε μια εμπειρία στις ειδικές δυνάμεις και γι' αυτό και ήθελε να δοκιμαστεί και στο Survivor. Αντίστοιχα, ο άλλος νέος παίχτης, νέα προσθήκη των μαχητών, ήταν ο Παντελής Γιαννακάκης, που είναι 23 ετών και έχει επάγγελμα project manager εταιρείας ακινήτων, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Σιτία της Κρήτης. Στον πρώτο αγώνα ασυλίας είδαμε ότι δεν καταφέρει να φέρει πόντο για την ομάδα του απέναντι στο Γιώργο Παπαχαραλάμπους. Είδαμε όμως ότι έφερε πόντο στον επόμενο αγώνα, στον οποίο κέρδισαν οι μπλε. Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας ασυλίας και πάθλου φαγητού βάφτηκε κόκκινος. Και είδαμε τα ματσαρίσματα να πηγαίνουν πόντο-πόντο. Είδαμε να νικάνε οι κόκκινοι στον πρώτο αγώνα ασυλίας. Κάτι που δεν άρεσε καθόλου στους μπλε, όπως ήταν αναμενόμενο. Βλέπουμε ότι στους μπλε πλέον έχουν γίνει 2 υπομάδες. Η πρώτη είναι ο Σταμάτης, η Άιρα, η Δώρα, η Μαριλίνα
η Μαριλίνα και η Ιωάννα Τζαβέλα. Και στην επόμενη ομάδα βλέπουμε τους, τον Τζέιμς, τη Σταυρούλα, τον Φάνη, τον Περπατάρη και όσους έχουν απομείνει στη δεύτερη ομάδα, υποομάδα. Από την πρώτη ασυλία βγήκε υποψήφια η Μαριλίνα, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι η πιο αδύναμη αγωνιστικά. Απλά το θεωρώ και λίγο πιο στρατηγικό, γιατί νομίζω η ομάδα της Μαριλίνας και της Χρύσας έχει την πλειοψηφία. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει με τους δύο νέους παίχτες που έχουν μπει και τον Χριστόφορο Ταξίδη που κατατάσσεται, γιατί ακόμα προσπαθούν να βρουν και λίγο τα πατήματά τους. Και όπως βλέπουμε, αυτοί που δεν πήγαν να ψηφίσουν τη Μαριλίνα, δηλαδή ο Άννα, ο Σταμάτης, η Δώρα, η Άιρα και ο Χριστόφορος, τους το ζήτησε η ίδια να την ψηφίσουν. Και είδαμε ένα αποτέλεσμα που ψηφίσει να βγαίνει στον τάκο η Μαριλίνα. Και έχουμε και το δεύτερο αγώνα ασυλίας που έγινε χθες, ο οποίος δεν έλειψαν ούτε εντάσεις, με τον Ντάνιελ να ζητά VAR για έλεγχο παράβασης τους μπλε και να αντιδρούν με αγανάκτηση. Βρήκε απέναντί του τον Περπατάρη. Τον Περπατάρη, τον Φάνη και τον Γκιουλέκα. Είδαμε ότι και οι κοκκινοί έβγαλαν παμψηφί την Ευγενία Μπόρλα, την νέα προσθήκη, η οποία δύο εβδομάδες είναι εδώ στο νησί και δεν κατάφερε να φέρει νίκη για την ομάδα της. Ο τελευταίος πόντος για το κλείσιμο της χθεσινής αναμέτρησης και ασυλίας ήρθε με την νίκη της Δώρας απέναντι στην Ευγενία την προαναφέρουσα. Και τώρα μας μπαίνουν άλλοι δύο αγώνες ασυλίας και το αγώνα επάθλου και της μονομαχίας. Για να δούμε την εκτίμησή μας σήμερα τι θα γίνει. Πιστεύω ότι σήμερα θα χάσουν οι μπλε. Και άμα χάσουν οι μπλε, θα πρέπει αναγκαστικά να βγει η γυναίκα. Θα κινηθούν προς την Άιρα, πιστεύω, άμα χάσουν οι μπλε. Ενώ άμα χάσουν οι κόκκινοι, να σας πω πού πιστεύω ότι μπορεί να κινηθούν. Άμα χάσουν οι κόκκινοι, θα κινηθούν προς την άλλη νέα προσθήκη. Κακό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Γη της Αιγιάς. Είδαμε στο τελευταίο επεισόδιο, όχι στο χθεσινό, στο πρώτο τελευταίο, ότι ο Παρασκευάς λέει στην Ειρήνη ότι είναι αδέλφια. Στη θέση του δεν θα το έκανε αυτό το πράγμα, γιατί μόλις μάθει η Βασιλική και η Χάιδο ότι μίλησε, ότι αυτός ομολογήσε στην Ειρήνη όλη την αλήθεια, θα έχουμε δράματα πάρα πολλά. Λοιπόν, και πάμε να διαβάσουμε τι έγινε χθες και να το σχολιάσουμε. Το σοκ της Ειρήνης είναι τεράστιο μετά την αποκάλυψη ότι ο Φίλιππος είναι αδελφός της. Από την άλλη μεριά, ο Φίλιππος χαίρεται με αυτή την εξέλιξη, καθώς ήθελε να μιλήσει από καιρό στην Ειρήνη και δεν τον άφηνα. Λοιπόν, είδαμε ότι ο Παρασκευάς, όταν συνειδητοποίησε το λάθος του, πήγε να βρει το Φίλιππο και να του εξηγήσει ότι δεν το ήθελε. Δεν ήθελε να πει στην Ειρήνη, γιατί έτσι θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου. Αλλά ο Φίλιππος απ' την άλλη είχε μια αντίδραση πολύ ευνηδιαστική, δηλαδή όλοι περιμέναμε ότι θα τσακωθεί με τον Παρασκευά και αυτός περίμενε να του δώσει σφαγιά, αλλά τελικά ο Φίλιππος ένιωσε μια μεγάλη ανακούφιση, γιατί πλέον τον έβγαλε από μια δύσκολη θέση. Και έχουμε την αποχώρηση της Δήμητρας της Μελίνας Κόντι, η οποία έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές ότι δεν θα συνεχίσει στην τέταρτη σεζόν η αστυνομική μας, η οποία μετά τη... Να τα βάλουμε στη σειρά, γιατί ναι, η προηγούμενη εκπομπή έπρεπε να καλυφθούν κάποια πράγματα.
η Δήμητρα μας πηγαίνει στο σπίτι του Ρουσέα και την ανακαλύπτουν. Μέσω αυτοί έχουν βάλει κάμερες άλλες, για να μην καταλάβει η Δήμητρα ότι είναι πίσω από όλα, για να μην το καταλάβουν. Μόλις το ανακαλύπτουν, φέρνουν ένα βανάκι το οποίο απαγάγουν τη Δήμητρα και τον Λάμπρο και τους ξυλοκοπούν μέχρι να τους αποκαλύψουν σε ποιους κύριους έχουν βάλει πάνω, για να εξαρθρώσουν τη σπήρα. Βλέπουμε ότι η Δήμητρα δεν υποκύπτει στις απειλές του Ρουσέα και της γυναίκας του, παρά το πολύ ξύλο που έχει φάει, και λέει στο Ρουσέα δεμένη ότι, και μπράβο της με το θάρρος που έδειξε, λέει στο Ρουσέα ότι κάποιος άλλος την έχει βάλει πάνω, όχι αστυνομικός, και καλά ότι κάποιος άλλος είναι πόρος ναρκωτικών, δεν ξέρω, για να κερδίσει χρόνο, και καλά αντίπαλος τους. Βλέπουμε από την άλλη το Γιώργη να έχει δώσει ραντεβού με τη Δήμητρα, αλλά να μην εμφανίζεται, και παίρνει τηλέφωνο στην ανωτέρα να της πει ότι η Δήμητρα δεν έχει εμφανιστεί και ότι να του δώσουν τη διεύθυνση του σπιτιού του Ρουσέα και να πάει να δει τι συμβαίνει, να του δώσουν άδεια. Και έτσι λαμβάνει τέλος το μαρτύριο των δύο αστυνομικών, της Δήμητρας και του Λάμπρου. Εφόσον μπουκάρει μέσα με αστυνομικούς ο Γιώργης, πυροβολεί το Ρουσέα και τη γυναίκα του, και έτσι τελειώνει αυτό το μαρτύριο. Όμως μετά έρχεται ένα άλλο. Βλέπουμε τη Δήμητρα να είναι έγκυος από τον Γιώργη, αλλά να μην του το λέει και να πηγαίνει στην Αθήνα να το ρίξει. Η Δήμητρα, όταν του το λέει αυτό το πράγμα, ο Γιώργης εκνευρίζεται πάρα πολύ. Πάρα πολύ εκνευρίζεται. Και του ανακοινώνει ότι δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που έχει ρίξει το μωρό. Και του λέει ότι της έχει γίνει πρόταση για να πάει στο FBI να γίνει η εκπαίδευση στην Αμερική. Και τον αφήνει άναυδο και πληγωμένο. Λοιπόν, μου έχει περάσει μια σκέψη τώρα που μέσα από αυτό το πράγμα. Παιδιά, υπάρχει Θεός. Γιατί ο Γιώργης δεν συμπεριφερθεί για σωστά της ευτυχίας. Αντί να βάλει πάνω απ' όλα την αγάπη τους και να την υποστηρίξει και να την κρατήσει στη μάνη, έβαλε πάνω απ' όλα τη δουλειά του και την αναγκάσει να φύγει από τη μάνη και της είπε να μην επιστρέψει πίσω. Τελικά, αυτό μου πέρασε από το μυαλό, ότι υπάρχει Θεός τελικά. Έχουμε στο άλλο στρατόπεδο την Αμαλία, η οποία δημιουργεί ένα σωρό εντάσεις με όλους. Της είπε ο Ισίδωρος να κάνει ένα βήμα πίσω με καλό τρόπο, της ξαναλέει κάνε ένα βήμα πίσω να τα βρεις με τους ανθρώπους που αγαπάω, αλλά δεν... Του λέει ναι, αλλά δεν κάνει, δεν υποχωρεί. Βλέπουμε μια Αμαλία η οποία πηγαίνει στους ελαιώνες και ξεσηκώνει τους εργάτες και τους δίνει σάντουιτς και τους αναγκάζει να κάνουν διάλειμμα, ενώ δεν είναι η ώρα του διαλύματος αυτή, και το τροφοδοσία έρχεται πάντα από την Αναστασία. Έρχεται μια φορά την επιπλή η Αθηνά, έρχεται δεύτερη φορά τη ξανά επιπλή η Αθηνά, και τη δεύτερη φορά καυγαδίζουν πάρα πολύ άσχημα και της λέει να μην ξαναπατήσεις τον Ελαιώνα. Λοιπόν, έχουμε την πιο συγκινητική στιγμή που είδαμε τον Παρασκευά να ανοίγεται στη Χάιδο και να της λέει ότι οι γονείς του έχουν πεθάνει στα 7 του χρόνια από αυτοκινητιστικό δυστύχημα και αναγκάστηκε να τον μεγαλώσει ο παππούς του, ο οποίος ήταν πάρα πολύ βιαίος και δεν του έδωσε ποτέ την αγάπη και τη στοργή για να μεγαλώσει σωστά. Και πραγματικά, και επίσης, μάθαμε και τον λόγο που δεν θέλει να ασχοληθεί με την νομική ο Παρασκευάς, γιατί ο παππούς του τον αναγκάσε να γραφτεί στην νομική. Και δεν του φαίνεται, γιατί είναι μια
μια προσωπικότητα πολύ αστεία και μας κάνει να γελάμε και να ξεχνιόμαστε με τα προβλήματά μας. Έχω διαβάσει κάπου ότι σκέφτεται Χάιδρα να τον υιοθετήσει. Κακομοίρη γυναίκα για αυτή. Και από την άλλη έχουμε τον Δημοσθένη που είναι βαθιά ενοχλημένος που η ξένια του άρπαξε το μωρό και έφυγε. Καλά, το ευχαριστήθηκα. Αλλά υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός πραγματικά. Συμφώνησαν να γίνει τεστ DNA και μόλις πιστοποιήσει ο Δημοσθένης ότι είναι δικό του το παιδί, δίνει τα λεφτά στη ξένια, παίρνει το παιδί και φεύγει. Η ξένια όμως το επιφύλασε άλλη έκπληξη. Το ρωτάει αν θέλει να πιει λίγο ποτό, ένα ποτήρι ουίσκι, και όπως γυρνάει την πλάτη του, τον κοπανάει με ένα μπουκάλι στο κεφάλι. Είχαμε Δημοσθένη. Και έτσι παίρνει το μωρό και φεύγει. Έχουμε από την άλλη μια αρετή η οποία αποφασισμένη κάψει το φούρνο του Τάσου προμηθεύεται βενζίνη. Θυμάστε ότι σε προηγούμενες εκπομπές έχω αναφέρει ότι θα καεί ζωντανός ο Τάσος. Αλλά δεν ξέρω η αρετή αν το κάνει η αρετή αυτό το πράγμα. Γιατί λέει ότι θα είναι αθώα και απλά δεν θα την πιστεύω γιατί όντως έχει απειλήσει ότι θα του κάψει το φούρνο. Από την άλλη έχουμε την Αθηνά να συζητά με τη Φυγιό και να της αναφέρει ότι σκέφτεται να την πάρει μαζί της στην Αμερική και να φύγουν μόνιμα με τον Τζον, αλλά η Φυγιό στυλώνει τα πόδια κάτω αναμενόμενο ότι θα παίξουν και τέταρτη σεζόν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει για να συνεχίσει η ιστορία τους. Και πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε με το τι έγινε χθες και με παγιδευμένους, φαμαγούστα. Αυτά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή πρώτο σκόρερ εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο του NSTV. Ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα τα λέμε όπως λογικά θα τα λέμε από εδώ και πέρα, λίγο νωρίτερα. Σήμερα σε μια εκπομπή που ξεκινάει λίγο μετά τις 7 και θα πάμε μαζί μέχρι και λίγο μετά τις 8. Δευτέρα λοιπόν, 12 Φλεβάρι, δεύτερη μας εκπομπή για τον μήνα Φεβρουάριο. Είχαμε πει στην περασμένη εκπομπή ότι στο μεγαλύτερο της μέρος η τωρινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στο Champions League που κάνει την επανεκκίνησή του αυτή την εβδομάδα με τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των 16.
Θα μιλήσουμε γενικότερα για τα ευρωπαϊκά μάτς που έρχονται, Τρίτη, Τετάρτη και μην ξεχνάμε και Πέμπτη το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού με τη Φερεντσβάρος και γενικότερα παιχνίδια για το Europa και το Conference League. Πρώτα βέβαια θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά στο τι είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο σε Ελλάδα και Ευρώπη και γενικότερα έχουμε πάρα πολλά πραγματάκια να σχολιάσουμε και σε μπάσκετ μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το Final 8 του Κυπέλου το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον αυτή την εβδομάδα. Έχουμε σημαντικές επιτυχίες. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Επιστρέψαμε. Και πάμε να συνεχίσουμε με τι έγινε χθες στη γη της Αιγιάς. Είδαμε στο τέλος του επεισοδίου ότι η Σμήνη ανακαλύπτει ένα σημείωμα το οποίο απειλεί τον Κωνσταντίνο. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα τι κρύβει ο Κωνσταντίνος. Κάτι περνάει από το μυαλό μου, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί στην αρχή κάπου ψιλομπερδεύτηκα στην αρχή όταν είχε ξεκινήσει αυτή η σειρά. Όταν είχε πεθάνει η κόρη της Χάιδος, η Στέλλα, και ο Πέτρος, αυτή η σπήρα που κρυβόταν από πίσω, που τον σκόδωσε, νομίζω ότι ήταν πλεγμένος και ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Όντως, αλλά δεν ξέρω, αλήθεια. Θέλω να δω ποιος κρύβεται. Έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Ο Μάνος προσπαθεί να εξομαλύνει την κατάσταση με τη Μαρίνα, αλλά εκείνη πιστεύει ότι έχουν αλλάξει τα συναισθήματά του και νιώθει πως δεν της δίνει καμιά σημασία. Λέει, παιδιά, εντάξει. Επειδή είχαν ένα καυγά για το μωρό, που η Μαρίνα δεν θέλει να κάνει άλλο μωρό λόγω της αποβολής της. Και το ότι μπήκε μέσα με κομμένο μαλλί και αλλαγμένο στυλ η Μαρίνα και δεν το πρόσεξε ο Μάνος σημαίνει ότι ο Μάνος δεν την αγαπάει. Δηλαδή τι μου λέτε τώρα. Κάθε σπίτι και καημός που λένε. Η Σμήνη έχει τρομοκρατηθεί από την άγνωστη απειλή ενώ ο Κωνσταντίνος λαμβάνει ακόμα ένα σημείωμα. Και εγώ θα ξαναρωτήσω ποιος είναι αυτός που κρύβεται από πίσω. Αλήθεια το έχω απορία. Μήπως είναι μπλεγμένος, ήταν μπλεγμένος στη δολοφονία της Στέλλας. Ο Ισίδωρος συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον νέο καυγά ανάμεσα σε Αθηνά και την Αμαλία και τελικά επιπλήκει τη γυναίκα του από πιο άσχημα από ποτέ. Ο Ισίδωρος δεν είναι βλάκας. Έχει καταλάβει από την αρχή ποιος λέει η αλήθεια και ποιος παραποιεί τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα πάρει πόδι η Αμαλία. Γιατί δεν καταλαβαίνει με τίποτα. Είδαμε σε προηγούμενα επεισόδια ότι πήγε να πείσει τη μικρή Αγγελική με δόλιο τρόπο. Άμα σε περίπτωση που της πούν οι γονείς της να φύγουν από το σπίτι, να μην δεχτεί, να στυλώσει τα πόδια κάτω. Μιλάμε για σκρόφα τώρα, όχι αλήθεια. Και μου άρεσε κιόλας και την υπερασπιζόμουν γιατί δεν ξέρω γιατί τα κάνει αυτά τα πράγματα. Σήμερα θα δούμε την οριστική αποχώρηση της Δημητράς, η οποία αποχαιρετά γνωστούς και φίλους, ενώ ο Ορέστης συμπαραστέκεται στον Κουράκο που δείχνει διαλυμένος. Α, θέλω να αναφέρω και κάτι άλλο τώρα. Και επίσης, θα με κράξετε, αλλά θα το πω. Και επίσης, τους τιμώρησε ο Θεός γιατί, από τη στιγμή που ξέρεις ότι ο φίλος σου είναι ερωτευμένος με τη Δήμητρα, γιατί πάει και μπλέκεις μαζί της. Το κάρμα σε τιμώρησε, Γιώργη. Το κάρμα σε τιμώρησε γιατί εγώ ήμουν ο πρώτος που δεν συμφώνησε σε αυτό το πράγμα. Και μην μου λέτε τώρα ότι ερωτεύτηκαν και ο έρωτας ξεπερνάει τα πάντα. Υπάρχει και η φιλία όμως και πρέπει να τη σεβόμαστε. Αλλά είδατε ποιος έμεινε δίπλα του τελικά και ποιος όχι. Ότι ο Ρέστης έχει καλή καρδιά. Που δεν είναι δική του, είναι του Μαγαρίδου του Κίμωνα. Λοιπόν, η Ειρήνη αποκαλύπτει στο Δημοσθένη ότι την αλήθεια για τον πραγματικό της πατέρα. Έχει να γίνει τώρα, έχει να γίνει το σώσε. Θα πάει να βρει ο Δημοσθένης, θα πάει να βρει Χάιδο, Φίλιππο, Ασπασία. Αλλά θα μου πεις τι σημασία έχει πλέον. Και θα δούμε την Αρετή να ετοιμάζεται να κάψει το φούρνο του Τάσου, αλλά η Ασπασία να της χαλάει τα σχέδια. Αρετή μου, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Γιατί κατάρες σου πιάνω. Πιάνω την κατάρες σου. Είδαμε πάρα πολλά τέτοια.
Και βλέπουμε τη Μαργαρίτα να προτρέπει τον Τζον να πάρει μαζί του την Αθηνά στην Αμερική. Πλέον ο Τζον θα καταλάβει ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση και θα σταματήσει. Τώρα θα έρθουν σε μεγάλη ρήξη ή θα χωρίσουν, δεν μπορεί να το ξέρω αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει την Πέμπτη. Ο Δημοσθένης εξαπολύει οχετό προς την Ασπασία και δεν της αφήνει κανένα περιθώριο να δικαιολογηθεί. Σιγά ρε Δημοσθένη, τι πήγες και εγκάστρωσες για να της δώσεις λεφτά για να εκδικηθείς τη γυναίκα σου και θα βγεις και από πάνω? Όχι. Εδώ είσαι φάου. Έχουμε την Ειρήνη να ακολουθεί το παράδειγμα του πατέρα της και να γυρίζει και γυρίζει και γίνει πράτη στην Ασπασία. Ρε Ειρήνη μου. Δεν βλέπεις ότι έκαναν και οι δύο λάθη? Αντί να είσαι αντικειμενική, γυρνάς την πλάτη σου στη μάνα σου. Τι να πω. Έχουμε τη μια Μαρίνα η οποία η ανασφάλεια της και οι ορμόνες της χτυπάνε. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Χτυπάνε τα βάνη. Θα συνεχίζει να πιστεύει ότι ο Μάνος δεν την προσέχει για όλα αυτά, για ένα μαλλί τώρα που έχει αλλάξει πάνω της. Ωραίο το μαλλί της Αντιγόνης. Πολύ ωραίο. Και έχουμε και από την άλλη ένα Φίλιππο, μια Βασιλική που θα συνεχίζει να τσακώνονται. Και να είναι αμήχανο το κλίμα και... Ναι. Λόγω του ότι ο Φίλιππος τον είδαμε να ξεκινάει από μια αναπρόσαλη συμπεριφορά και άλογη. Χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει όμως. Και μετά όμως είπε ότι θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του. Πραγματικά το προτιμάω να σηκωθεί να φύγει, να πάει να σπουδάσει παρά να τον σκοτώσει. Δηλαδή μακάρι να γίνει μια αλλαγή στο σενάριο. Κάτι ρε αδερφέ. Ναι. Έχουμε και την άλλη, την Αριάδνη που παίρνει την πρωτοβουλία να στείλει μήνυμα στην Ιουλία. Αλλά οι περισσότεροι που τα ακούν αυτό πιστεύουν ότι επειδή τώρα έχει μείνει μόνη της η Αριάδνη, έχει θυμηθεί τον Χρήστο. Και έχουμε και τη Δήμητρα που φεύγει από τη Μάνη πάντα. Έχουμε τους εκβιαστές του Κωνσταντίνου να συνεχίζουν να σκουμπίεσαι και να το στριμώχνουν άγρια. Και έχουμε και τον Χρήστο ο οποίος είναι παγιδευμένος στα ίδια του τα συναισθήματα και ζητάει στην Αριάδνη να χωρίσουν. Karma is a bitch. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και την Παρασκευή, να το σχολιάσουμε. Έχουμε μια Αριάδνη η οποία καταρακώνεται από την αποφάση του Χρήστου και από το χωρισμό της. Και πλέον αυτός ξεκινάει να δείχνει την αγάπη του προς την Αφροδίτη. Ναι, αλλά δεν γίνεται από όλη την ιστορία να φταίξει μόνο η Αριάδνη, να πάρει το ανάθεμα η Αριάδνη μόνο, γιατί και ο Χρήστος έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Νομίζοντας ότι θα πάρει συγχωροχάρτη και θα απαλλαγεί από τις τύψεις. Ο Δημοσθένης αποφασίζει να μην γράψει το σπίτι στην Ασπασία για να την τιμωρήσει, για να προχωρήσει στο διαζύγιο με αντιδικία. Έτσι. Και η Βασιλική με τον Φίλιππο μαθαίνουν την αλήθεια για τον παρελθόν του Παρασκευά. Ο Στάθης υπογράφει συμβόλαιο με τον Τζον και δηλώνει πολύ χαρούμενος με το νέο επαγγελματικό του βήμα. Θα ορθοποδήσει πάρα πολύ ο Στάθης τώρα. Και έτσι θα μπορούσε να προχωρήσουν και σε ένα γάμο με την Ιουλία. Μόνο αν γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσά τους. Γιατί το χάσμα που τους χωρίζει είναι το οικονομικό τους βάθρο. Και έχουμε την Αμαλία που γυρίζει τις παγιές καλές συνήθειες προκειμένου να ξεμολυθεί η κατάσταση με τον Ισίδωρο. Ενώ ο Μάνος αγοράζει στη Μαρίνα ένα ακριβό δώρο για να τη συγχωρέσει. Και έχουμε μια μεγάλη φωτιά που αναστατώνει το χωριό. Και πρόκειται για τη φωτιά που θα καεί ο Τάσος ζωντανός. Αχ, έχουν να γίνουν. Τώρα θα κατηγορηθεί η αρετή. Να προχωρήσω λίγο να σας πω περισσότερες πολλές που ξέρω. Θα κατηγορηθεί η αρετή ότι αυτή του έκαψε το φούρνο, ότι αυτός τον σκότωσε. Θα μπει στη φυλακή και θα γνωρίσει μια κοπέλα η οποία θα έρθει κοντά της στην κούλα. Η κούλα όμως θα της κάνει μάγια στη φυλακή. Αλλά
η ζωή σου γυρνάει πίσω το ό,τι κάνεις. Έχουμε και το ακράδαντο παράδειγμα. Λοιπόν, έχουμε... Πάμε να δούμε τι έγινε στο σημερινό, στο χθεσινό επεισόδιο των Παγιδευμένων και να προχωρήσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για το τελευταίο της βραδιάς. Η Άννα προσπαθεί να εξασφαλίσει την αποφυλάκηση στο δικό της μέχρι τη δίκη. Ο Χατζής κάνει ό,τι μπορεί για να γλιτώσει τον Πάνο Βερβερίδη από την κατηγορία για τη δολοφονία του δημοσιογράφου. Λοιπόν, έχουμε μία Άννα η οποία έχει φτάσει στα άκρα. Έχουν πληγώσει οι δικοί της γιατί για αυτό, όλα αυτά που έγιναν, της διέλυσαν τον γάμο της. Ήρθε ενάντια στον άντρα της γιατί ο άντρας της πήγε να καταδικάσει την ξαδέρφη της. Δεν ξέρω την αγάπη, αλήθεια τους λυπάμαι πάρα πολύ. Ούτε ψηλό στον κόρφο τους. Ο Δημήτρης απ' την άλλη πήγε ενάντια στη γυναίκα του, στον κολλητό του για να φυλακίσει την κόρη του, την κόρη του κολλητού του, και διάλυσε για το γάμο τους. Γιατί αγαπάει πάρα πολύ τη δουλειά του και δεν μπορεί να χαριστεί για τίποτα και σε κανέναν μπροστά στη δουλειά του, ίδιος ο Κουράκος. Έχουμε να τους δούμε που περνάνε πάρα πολύ δύσκολες μέρες μακριά ο ένας από τον άλλον, και έχουμε και την αντίθετη πλευρά που το Σταύρο με την Αγγελική, οι οποίοι πλέον σε πελάγει ευτυχίας γιατί πάνε να παντρευτούν. Είδαμε να κάνει και χειρία η Αγγελική με την Άννα και να της ζητάει συγγνώμη για τη συμπεριφορά της. Απλά της είπε ότι είχε μια παράξενη συμπεριφορά γιατί δεν ήθελε απέναντι στη δουλειά τους να χαλάσει φιλία τους. Γι' αυτό είχε απέσια συμπεριφορά. Και είδαμε την Άννα τελικά να καταλαβαίνει ότι σε όλο αυτό που έγινε ο Φέδωνας τελικά κακοποιούσε τη γυναίκα του και την κόρη του και πήγαν να κλειστούν σε ίδρυμα κακοποιημένων γυναικών. Και αυτή η ιστορία έκλεισε. Επίσης, είδαμε μια διακοπή ρεύματος η οποία έφερε τα πάνω κάτω. Διακόπηκε το ρεύμα και είδαμε τη Λίνα να το σκάει και να πηγαίνει να κρύβεται σπίτι του Δημήτρη και του Γεράσιμου. Και βλέπουμε να φτάνει η μέρα της δίκης, η οποία τελικά αποκαλύπτεται η Λίνα. Και το επεισόδιο ολοκληρώνεται με το να είναι απέναντι σε αντιδικία με το Χατζή η Άννα για να προσπαθήσει να τους αθωώσει, που τελικά στο τέλος καταφέρνει και τους αθωώνει. Αλλά το επεισόδιο δεν κλείνει χαρούμενα. Κλείνει δυστυχισμένα γιατί βλέπουμε ότι ο Δημήτρης με την Άννα χωρίζουν στο τέλος. Του λέει ότι έχει μείνει μια μικρή εκκρεμότητα και αυτή η εκκρεμότητα είναι να χωρίσουν. Βλέπουμε την Άννα να εργάζεται πυροτοδός, τον Δημήτρη να αποφασίζει να απομακρυνθεί από τα πάντα και τους πάντες. Αυτό. Πάμε για ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και κλείνουμε με Φαρμαγούστα και τι θα γίνει την επόμενη εβδομάδα με τους Παγιδευμένους.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή πρώτο σκόρερ εδώ στο ραδιοφωνικό μας στούντιο του NSTV, ο Ανδρέας Λεκάκης στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Βλέπουμε στους παγιδευμένους ότι ανοίγει μια νέα υπόθεση της νεκρής νύφης. Αυτό το είχα διαβάσει από το τουρκικό spoiler. Και ότι μετά από αυτό ξεκινάνε όλα. Ότι ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τη δολοφονία την υποτιθέμενη του Δημήτρη. Και εδώ θα προσπαθούν να το διερευνήσουν, θα είναι δολοφονία ή αυτοκτονία. Και οπότε θα σχετίζεται και ο Περικλής μέσα. Παιδιά, οπ. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω ότι αυτός ο ρόλος. Κάτι δεν κολλάει πάνω από αυτό το άνθρωπο. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε αλήθεια. Έχουμε ένα Αλέκο που θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την αλήθεια για τον Ιάσονα, ο οποίος εμφανίζεται ξαφνικά και του λέει ότι είσαι πατέρας μου, ενώ ο Αλέκος δεν ξέρει καν, αλήθεια δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Και η σχέση της οικογένειας, της Άννας με την οικογένειά της, παραμένει σε ακραία ισορροπία, γιατί πόσες φορές να σου πούνε ψέματα. Πόσα ψήματα να σου πούνε, σου διέλυσαν το γάμο σου με τα ψήματά τους. Και βλέπουμε το διαζύγιο που κοντοζυγώνει ένα υποβόσκι. Και δεν ξέρουμε τι... αν θα είναι οριστικό ή όχι. Θέλω να τονίσω ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη αν θα συνεχίσει η τρίτη σεζόν των Παγιδευμένων. Και εδώ θα βάζαμε λίγο ένα τίτλο Παγιδευμένη Γιάρκη. Γιάρκη το λένε στην Τουρκία. Λένε ότι ή θα συνεχίσει όπως έχει με τους ίδιους ηθοποιούς, που οι περισσότεροι λένε ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν τρίτη σεζόν, ή που θα συνεχίσει το Γιάρκη στην Κύπρο μετακλωτισμένα. Και έτσι γίνεται, γιατί εγώ το σκέφτηκα μόνος μου και το είπα, ότι εγώ άμα τελειώσει θα συνεχίσει το Γιάρκη. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με παγιδευμένους, με φαμαγούστα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Και να δούμε τι έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο. Είδαμε το ότι το 1974 στην αναδρομή στο παρελθόν τη Χριστίνα και τον Ανδρέα να ενημερώνονται πως το αγνωμένο μωρό τους βρίσκεται στα χέρια ενός Τούρκου. Δεν κατάλαβα ποιος τους ενημέρωσε όμως, γιατί το παιδί δεν το είχε Τούρκος. Το είχε πάρει η μητέρα του Μάικλ στην Αγγλία. Και επιστρέφουμε στο σήμερα, όπου ο κλοιός φύγει γύρω από τον Μάικλ, καθώς έρχονται νέα στοιχεία για το φόνο της Ελένης. Έχουμε την Ιφηγένεια να δίνει το δικό της αγώνα για να πείσει τις κοινωνικές υπηρεσίες πως είναι κατάλληλη για την επιμέλεια του παιδιού, εφόσον αυτή είχε προηγούμενο με το ποτό. Και έχουμε τον Κλειάθη που ζητά δανεικά από τον Ανδρέα για να πληρώσει τη διατροφή στην πρώη γυναίκα του Ηρώ. Αυτός όμως, όταν του είχε δώσει λεφτά για να κρατήσει το στόμα του κλειστό ο άλλος, τους είδε ο Τεύκρος. Και πήγε και το είπε, το έμαθε η Μαριάννα, η γυναίκα του δολοφόνου, και το μετέφερε αμέσως στο δολοφόνο, και ο δολοφόνος πήγε να πλαγωθεί μαζί του. Έχουμε τον Μάικλ να έχει συνέντευξη αζώνους αυτή τη φορά. Θέλω να πω για την προηγούμενη φορά, όχι για την προηγούμενη, την προηγούμενη, που είχε δύο γυναίκες οι οποίες κατάφεραν να βιαστούν από τους Τούρκους στρατιώτες. Είναι ένα θέαμα πάρα πολύ θλιβερό και λυπηρό, γιατί η μια γυναίκα κατάφερε να το κρατήσει, αλλά δεν μπορούσε να αποφύγει το στιγματισμό της κοινωνίας, και η άλλη δεν μπορούσε να αραβωνιαστεί, γιατί όταν πήγε να αραβωνιαστεί ανακαλύφθηκε ότι την είχαν βιάσει Τούρκοι στρατιώτες. Και είναι πολύ
θλιβερές ιστορίες, γιατί είναι πράγματα που ισχύουν, δεν είναι μυθοπλασία. Την προηγούμενη φορά οι συνεντευξιαζόμενοι ήταν δύο άντρες οι οποίοι ένας ιερέας και ένας απλός άνθρωπος, οι οποίοι ο ένας κατάφεραν να τους ξεφύγει, αλλά τους είπαν όλους πριν πεθάνουν, σκάψτε ανάμιση μέτρο το τη λακκούβα για να είναι ο τάφος σας. Και κατάφερε και κλείτωσε όταν τους είχαν δέσει τα μάτια. Πολύ θλιβερές ιστορίες, πραγματικά. Και το έχω να αναφέρω ότι την επόμενη φορά είναι το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Θα το μοιράσουν δια τρία, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα θα είναι το τελευταίο. Και το επόμενο θα ξαναξηγήσει νομίζω κάπου στις 8 Απριλίου, μετά από ένα μήνα. Και θα πάει μέχρι το τέλος της σεζόν. Από τα 4 τελευταία επεισόδια θα γίνουν αρχές του Σεπτέμβρη. Και λογικά θα ξεκινήσει άλλο ένας κύκλος μετά, για να ολοκληρωθεί η σειρά. Και βλέπουμε την επόμενη εβδομάδα ότι ένα Μάικολ που είναι βουτυγμένο στην έρευνά του. Δώστε μου ένα λεπτό. Να αναφέρω ότι απέλυσε και την γυναίκα του, γιατί χώρισαν και την απέλυσε. Και αυτή πήγε στην αστυνομία για να πει ότι αυτός είναι πίσω από τη δολοφονία της Ελένης. Και βλέπουμε ότι στο τελευταίο επεισόδιο, σε μια εβδομάδα, θα είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια του Μάικολ για την ταυτότητά του και τη σχέση του με τη Χριστίνα και τον Ανδρέα παραμένει ακόμα καλά κρυμμένη, δηλαδή δεν θα αποκαλυφθεί στο ίδιο τέλος της σεζόν. Παρότι η θετή του μητέρα του δημοσιογράφου γνωρίζει πολύ καλά τι συνέβη το 1974. Τα προβλήματα όμως για το γιο της είναι άλλα και πολύ πιο πιεστικά, αφού ο πατέρας του, ο δικηγόρος, θα προσπαθήσει να το βάλει φυλακή, γιατί δεν ξέρει ότι είναι γιος του. Έρχεται η δίκη για το φόνο της Ελένης και εκείνος παραμένει βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση, εφόσον δεν βρέθηκαν άλλα στοιχεία. Και την κατάθεση του έχει επιδεινώσει η ραγδαία η Κατερίνα, η οποία λόγω του ότι χώρισαν και την απέλησε, θέλει να τον εκδικηθεί. Και ο πατέρας του θέλει να το βάλει στη φυλακή. Έως που εμφανίζεται ένας μάρτυρας, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά πράγματα και αυτός έχει στείλει και το σημείωμα. Αποφασίζει να δώσει την αληθινή διάσταση των πραγμάτων. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Θέλουμε να συνεχίσει. Αυτά. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου και σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, όπως έχουμε δώσει ραντεβού. Και εύχομαι να είστε καλά. Μια καλή εβδομάδα να έχετε. Φιλιά πολλά.